Καλησπέρα σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Εφόσον είμαι ακόμη σώος και απλαβής μετά τη δοκιμή που έκανα στην κατασκευή μου, θα σας την παρουσιάσω. Η κατασκευή είναι ένα μονόκυκλο, το οποίο το είχα φτιάξει μικρός πριν από περίπου 40 χρόνια. Το βρήκα σε μια παλιά αποθήκη και του έκανα μια μικρή ανακαίνιση. Το βλέπετε μπροστά σας σε οριζόντια θέση για να φαίνεται ολόκληρο. Τα μονόκυκλα αυτού του είδους, όπου ο άξονας του πιδαλιού δεν συμπίπτει με τον άξονα της ρόδας αλλά είναι ψηλότερα, λέγονται στο ίντερνετ μονόκυκλα τύπου unicycle giraffe από το καμιλοπάρδαλης, και είναι περισσότερο μονόκυκλα ισορροπίας και κάπως πιο επικίνδυνα, γιατί το κέντρο βάρους είναι ψηλά, μπορεί να κρατήσει δυσκολότερα ισορροπία και μπορεί να πέσει και πιο εύκολα. Η λογική της κατασκευής είναι η εξής, ή καλύτερα να σας πω πώς μπορείτε να το φτιάξετε με πολύ απλά πράγματα. Κατόπιν θα εξηγήσω τον τρόπο ισορροπίας. Η συγκεκριμένη κατασκευή κατασκευάστηκε από ένα παλιό ποδήλατο μικρό, του οποίου κρατήθηκε το ψαλίδι και ο πίσω άξονας με τη ρόδα και κόπηκαν όλες οι άλλες συνδέσεις, οι σωλήνες γύρω από το ψαλίδι. Το τμήμα που βλέπετε εδώ είναι το κομμάτι από το πυρούνι το μπροστά, όπου κόπηκαν οι βραχίονες που πάνε προς τη ρόδα. Κόπηκε και από την πάνω πλευρά το σημείο που ενώνεται με το λαιμό του τιμονιού. Κρατήθηκε δηλαδή αυτό το πυρουνάκι, το οποίο κολλήθηκε με ηλεκτροκόλληση στην ίδια ευθεία με το ψαλίδι. Ο άξονας δηλαδή του πυρουνιού με τις ευθείες του ψαλιδιού και τον άξονα της ρόδας, όσο το δυνατό να είναι στην ίδια ευθεία. Κατόπιν κολλήθηκε πάνω μια άλλη σωλήνα όπου θα συνδεθεί η ρόδα. Στο συγκεκριμένο μάλιστα, για λόγους ισορροπίας και για να απορροφά τους κραδασμούς, τοποθετήθηκε μέσα ένα ελαττήριο από παλιό αεροβόλο 27, με έναν οδηγό εδώ για να μην περιστρέφεται, ώστε να έχει κάποια σουσπασιόν. Μπορείτε να το δείτε από κοντά. Συνεχίζουμε. Στην επάνω μεριά της σωλήνας κατασκευάστηκε ένα πι, όπου φτιάχτηκε μία σέλα από λαμαρίνα στρατζαριστή γύρω γύρω και κολλητή με την ηλεκτροκόλληση τύπου Ύψιλον, καθώς δεν υπάρχει τιμόνι να κρατάμε μπροστά κόντρα για να μην φύγουμε προς τα εμπρός. Έτσι καθόμαστε στο σημείο αυτό και κοντράρει και προς τα μπρος και προς τα πίσω. Πάμε τώρα στη μετάδοση. Η μετάδοση γίνεται με αλυσίδα. Η διαφορά όμως με το απλό ποδήλατο είναι ότι θέλουμε μεγαλύτερη ροπή και μικρή ταχύτητα για να μπορεί να νικάει κάποια μικρά εμπόδια, πετραδάκια, ανομαλίες πάνω στο τσιμέντο κτλ. Επίσης η ρόδα δεν μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη για να μην ανέβει πολύ το κέντρο βάρους. Επομένως μεγαλώνουμε το γρανάζι πίσω. Τοποθετήθηκε γρανάζι από μεσαία τριβή, από μπροστά μέρος δηλαδή πιδαλιών, όπου αφαιρεθήκανε τα πιδάλια, τρυπήθηκε στον τόρνο και εφόσον λύθηκε το πίσω το ρολίπ, με το πίσω το γρανάζι δηλαδή, βγάλαμε το πάνω καπάκι, πέρασε περαστό αυτό, εφόσον η τρύπα έγινε ίσα ίσα, και από πάνω βιδώθηκε ξανά το καπάκι του παλιού ρολίπ. Κολληθήκαν αυτά με την ηλεκτροκόλληση και με κόλλα loctite ή με κάτι άλλο βιδώθηκαν πάρα πολύ σφιχτά πάνω στον τροχό. Το αποτέλεσμα είναι, όταν γυρίζουμε το πιδάλι, ο τροχός να γυρίζει και προς τις δύο κατευθύνσεις, για να μπορούμε να ισορροπούμε. Μία μικρή λεπτομέρεια, επειδή τα ψαλίδια έχουν αυτή την εγκοπή για να ρεγουλάρουν τη ρόδα μπρος πίσω για το τέντωμα της αλυσίδας, έχουν μπει αυτές οι δύο ασφάλειες, τις βλέπετε, μία από εδώ και μία από εκεί,
ώστε σε περίπτωση που το φορτίο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να κοντράρει η γωνία εδώ πάνω στο ψαλίδι και να μην υπάρχει φόβος να φύγει η ρόδα από τη θέση της. Κανονίζουμε το μήκος της αλυσίδας ώστε να είναι σταθερό, να μην θέλει ούτε τέντωμα ούτε χαλάρωμα, προσταθερώντας κρίκος από την αλυσίδα. Κάποια πράγματα τώρα για την ισορροπία. Ισορροπούμε ως εξής. Θα σας δείξω τώρα πώς ανεβαίνουμε. Άμε. Βρίσκουμε ένα σημείο να πιαστούμε στο ύψος μας. Κρατάμε σταθερά τη ρόδα. Πατάμε το ένα πιδάλι και περνάμε τη σέλα. Με αυτόν τον τρόπο και καθόμαστε. Θα σας κάνω εδώ ένα-δύο μέτρα να δείτε πώς πέφτουμε. Πέφτοντας, σκύβουμε προς τα μπροστά, βάζουμε το χέρι από πίσω και κρατάμε τη σέλα για να μην χτυπήσουμε και να μην χτυπήσουμε και το εργαλείο. Ξεκινάμε γύρνοντας προς τα εμπρός. Το κατεβαίνουμε, αυτό είναι. Αυτά ήθελα να σας πω για το μονόκυκλο. Παιδιά, είναι λίγο δύσκολο στην ισορροπία. Η κατασκευή, όπως καταλαβαίνετε, απευθύνεται σε έφηβους τουλάχιστον. Και προσοχή μέχρι να το μάθετε, κράνος παιδιά. Κράνος και να μάθετε πρώτα να πέφτετε. Γέρνουμε προς τα μπροστά, πιάνουμε τη σέλα από πίσω και πηδάμε. Ποτέ δεν γέρνουμε προς τα πίσω για κανένα λόγο, γιατί υπάρχει φόβος να χτυπήσουμε στο κεφάλι μας που είναι πολύ επικίνδυνο. Όσοι έχετε όρεξη μπορείτε να το δοκιμάσετε. Σας εύχομαι καλή τύχη. Αυτό το βίντεο ήθελα να σας παρουσιάσω. Πιστεύω να τα ξαναπούμε σύντομα.